χορηγείται ενίσχυση 200 ευρώ σε 677.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Δικαιούχοι είναι οι συμπατριώτες μας με τα χαρακτηριστικά του επιδόματος του περσινού Δεκεμβρίου. Χορηγείται ενίσχυση 200 ευρώ σε 35.000 ανασφάλιστους περίληκες. Χορηγείται ενίσχυση 200 ευρώ σε 167.000 δικαιούχους επιδόματος ΑΜΕΑ. Χορηγείται διπλή δόση ελάχιστο εγγυημένου εισοδήματος σε 240.000 δικαιούχους του. Το συνολικό κόστος αυτών των παρεμβάσεων, παρεμβάσεις με σαφές κοινωνικό αποτύπωμα, διαμορφώνεται στα 324 εκατομμύρια ευρώ. Τρίτη παρέμβαση. Επιδοτούμε την κατανάλωση καυσίμων φυσικών προσώπων και μειώνουμε την τιμή του πετρελαίου κίνησης. Και αυτή η παρέμβαση έχει σαφέστατο κοινωνικό πρόσημο. Δεν βοηθάμε οριζόντια όλες τις εισοδηματικές ομάδες κοινωνίας. Επιλέγουμε να ενισχύσουμε την μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Συγκεκριμένα, πρώτον, χορηγείται απευθείας επιδότηση καυσίμων στους πολίτες, που καλύπτει σημαντικό μέρος των αυξήσεων των τιμών για 3 μήνες στα φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών. Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ.